πόρτα τη Ανταρσία και να ετοιμάσετε ο σύντροφο Χάγιο. Ο οποίο θα είναι και τελευταίο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε συγκεντρωθεί εδώ απόψε βάζοντας έναν συγκεκριμένο στόχο. Τον έχουμε γραμμένο με μεγάλα γράμματα εκεί πέρα πάνω. Δυναμώνουμε το αντισυστημικό ρεύμα. Και χρειάζεται ουσιαστικά να είμαστε καθαροί στην απάντηση στο ερώτημα αν αυτό είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Μπορεί να γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και η απάντηση είναι ναι. Πρώτα απ' όλα, διότι το αντισυστημικό ρεύμα είναι υπαρκτό. Δεν είναι απλώς ένα σύνθημα της Ανταρσία. Είναι μια πραγματικότητα μέσα στην κοινωνία. Τόσο ισχυρή πραγματικότητα που αναγκάζονται να υποκλίνονται σε αυτήν και να αναφέρονται σε αυτήν και να ανησυχούν για αυτήν. Τα αστικά επιτελεία. Δεν είναι συνηθισμένο πράγμα η καθημερινή, για να πούμε μια σοβαρή αστική φυλάδα, να αναφέρεται σε αντισυστημικό ρεύμα. Αλλά το κάνει αυτό το διάστημα, συστηματικά. Γιατί το ρεύμα είναι υπαρκτό και οι ανησυχίες που προκαλεί είναι υπαρκτές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είναι ρεαλιστικό να δυναμώσουμε αυτό το ρεύμα, γιατί έχουμε δεσμούς με αυτό το ρεύμα. Δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι αυθόρμητο κίνημα. Είναι δημιούργημα της τάξης. Πάνω στην κίνησή της, πάνω στην οργή της, πάνω στο ξεσπασμά της. Αλλά ταυτόχρονα όμως έχει ρίζες σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν είναι μια συναισθηματική έκρηξη. Είναι καρπός αγώνων που δώσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα και αυτό έχει δημιουργήσει δεσμούς. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν να δυναμώσουμε το αντισυστημικό ρεύμα. Έχουμε βοηθήσει στο να εμφανιστεί και αυτό μας δίνει την αφετηρία για να μπορέσουμε να παίξουμε τέτοιου είδους ρόλο. Μιλήσανε πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες και δώσανε τα παραδείγματα για το πώς έχουμε βοηθήσει να φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Και μόνο στα τελευταία 4 χρόνια να αναφερθούμε, στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, στα χρόνια που οι περισσότεροι λέγανε ότι η εργατική τάξη έχει γίνει σκόνη. Δεν μιλάμε για τα οράματά της, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός ανήκουν σε άλλες εποχές. Αλλά το ίδιο το υποκείμενο δεν υπάρχει πλέον. Και σαν κοινωνική δύναμη είναι μειωμένο, μας λέγανε, και σαν ηθικό είναι ιτημένο, σκορπισμένο, διαλυμένο. Διαψευστήκανε όλες αυτές τις θεωρίες. Προτιμάνε να τις ξεχάσουν τώρα αυτοί οι οποίοι τις λέγανε. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους αναφέρω, ο καθένας καταλαβαίνει για ποιους μιλάω. Παίξαμε ρόλο στο να φτάσει εδώ η κατάσταση. Γιατί είμαστε η αντικαπιταλιστική, η επαναστατική αριστερά και το βασικό μας χαρακτηριστικό είναι η εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη σαν το υποκείμενο της κοινωνικής, της επαναστατικής αλλαγής. Όποιος χάνει αυτή την εμπιστοσύνη, ανοίγει το δρόμο προς τις ψεύτικες ρεαλιστικές λύσεις, προς το ρεφορμισμό. Και υπάρχουν πολλά κομμάτια που ενδώσανε σε αυτή, στη γοητεία της ρεαλιστικής πολιτικής. Δεν το κάναμε αυτό και τώρα που ο κόσμος είναι σε κίνηση, φαίνεται πόσο πραγματική αξία έχει αυτή η στρατηγική επιλογή και πόσους δεσμούς έχει χτίσει με τον κόσμο που παλέψαμε μαζί και βάλαμε τους χρυσαυγίτες φυλακή, που παλέψαμε μαζί και έφτασε η νεολαία να ακυρώσει όλες τις προσδοκίες. Θυμηθείτε ότι τον Ιούλιο του 2019 ήταν ότι τέρμα ο συνδικαλισμός στα πανεπιστήμια και όλα αυτά τα οποία ξέρετε και έχουν φτάσει τώρα στο σημείο όπου δεν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το υπογραμμίσω περισσότερο. Άρα, με βάση αυτούς τους δεσμούς πάμε για να κάνουμε τα παρακάτω βήματα. Τα παρακάτω βήματα είναι ότι έχουμε να παίξουμε διπλό ρόλο. Δεν θα μετρήσουμε το βράδυ των εκλογών
το πόσο έχουμε δυναμώσει αυτό το ρεύμα, απλά και μόνο με το πόσες δεκάδες χιλιάδες θα ψηφίσουν η Ανταρσία. Γιατί θα ψηφίσουν η Ανταρσία δεκάδες χιλιάδες. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριό μας, το μοναδικό. Έχουμε άλλα κριτήρια. Έχουμε το πόσο βαθύτερες ρίζες θα έχουν χτίσει μέσα σε αυτό το διάστημα, μέσα στους χώρους που ζει και κινείται όλο αυτό το αντισυστημικό ρεύμα, μέσα στους χώρους δουλειάς, γιατί όπως τόνισε ένας σύντροφος μιλώντας προηγούμενα, οι διαδικασίες, τα κινήματα περνάνε όταν υπάρχουν συνελεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους χώρους σπουδών. Εκεί είναι που θέλουμε να δυναμώσει αυτό το ρεύμα και θα βγούμε με την παρέμβασή μας πιο δυνατή σε αυτό το τομέα. Και ένα τελευταίο, θα βγούμε πιο δυνατή και στον εξοπλισμό αυτού του ρεύματος με το μεταβατικό πρόγραμμα, με τον αντισυστημικό του χαρακτήρα, όχι σαν αυθόρμητο στοιχείο που υπάρχει ήδη, αλλά σαν συνειδητό στοιχείο το οποίο κατακτάει όλους αυτούς τους κόσμους κάνοντας τις συνδέσεις. Και οι συνδέσεις είναι πολύτιμες. Θέλω να κλείσω με αυτό. Τολμάει η κυβέρνηση και βγαίνει ο Μητσοτάκης, ο επικεφαλής του κόμματος που έχει τον πατέρα Τόνιο, τον Μίχο και όλα τα καθάρματα, και λέει ότι σεξιστική είναι η αντιπολίτευση. Η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία φροντίζει για τις γυναίκες, είναι αντισεξιστική. Είμαστε στο σημείο όπου σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει η δίκη της Deutsche Bank, γιατί λειτουργούσε ως χρηματοδότης και χορηγός του κυκλώματος παιδεραστίας του Epstein. Ο Epstein αυτοκτόνησε στη φυλακή, ή μπορεί και να τον καθαρίσανε τα κυκλώματα στη φυλακή, δεν ξέρουμε. Καιρός είναι να καθαρίσουμε την Deutsche Bank και το σύστημα που είναι ο χορηγός όλης αυτής της βρωμιάς, ξεκινώντας από το κρέμισμα της κυβέρνησης και χτίζοντας αυτό το δυνατό αντισυστημικό ρεύμα.